Δύο χρόνια μετά τα Ευαγγελικά, η Εθνική Πρωτεύουσα συγκλονίζεται από νέες διαδηλώσεις για το γλωσσικό. Υποκινητής αυτή τη φορά ένας αρχαιόπληκτος πανεπιστημιακός, ο Γιώργιος Μυστριώτης, που ανέβαζε τραγωδίες στην αρχαιοελληνική γλώσσα και θεωρούσε τη δημοτική ως το χειρότερο εχθρό του ελληνικού έθνους. Μετά από παροτρύνσεις του, εκατοντάδες φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι επειδή το Βασιλικό Θέατρο αποφάσισε να ανεβάσει την Ορέστια του Εσχύλου όχι από το πρωτότυπο, αλλά μεταφρασμένη σε απλή καθαρεύουσα. Έρχεται στον κόσμο στην πόλη Γέτιγκεν της Βαβαρίας ο Κλάους φον Στάουφενμπεργκ, ο αξιωματικός του γερμανικού στρατού που 37 χρόνια αργότερα, αξιοποιώντας τη θέση του στο στενό επιτελείο του Αδόλφου Χίτλερ, θα επιχειρούσε να δολοφονήσει το γερμανό δικτάτορα. Από την ισχυρή βόμβα που ο Στάουφενμπεργκ θα τοποθετούσε στην αίθουσα συσκέψεων του αρχηγείου του Χίτλερ στο Ράστενμπουργκ, τέσσερις αξιωματικοί θα έχαναν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι θα τραυματίζονταν. Ο Χίτλερ όμως θα έβγαινε αλόβητος με ελαφρές μόνο εκδορές. Ο Στάουφενμπεργκ θα συλλαμβανόταν σχεδόν αμέσως και θα εκτελείται την ίδια ημέρα ως προδότης. Η ηρωική του πράξη όμως θα τιμά το από τις μεταπολεμικές γερμανικές αρχές, οι οποίες και θα ανακήρυσαν τον Στάουφενμπεργκ εθνικό ήρωα και σύμβολο της γερμανικής αντίστασης κατά του Χίτλερ. Λίγους μήνες μετά την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών, συνέρχεται πανηγυρικά στη Γενέβη η Παρθενική Γενική Συνέλευση του Νεογέννητου Οργανισμού. Βγαλμένη από τις τάχτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Κοινωνία των Εθνών ενσάρκωνε τις ελπίδες των ευρωπαϊκών λαών να μην ξαναυπάρξει πολεμική αναμέτρηση στη γυριά Ήπειρο. 19 όμως χρόνια αργότερα, αυτές οι ελπίδες θα αποδεικνύονταν φρούδες. Εγκαινιάζει τις εκπομπές του από τη Νέα Υόρκη το ραδιοφωνικό δίκτυο του NBC. Το δίκτυο περιλάμβανε 24 ραδιοσταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα και ήταν το πρώτο ραδιοφωνικό δίκτυο που άρχισε να εκπέμπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας ζωντανός τρίλος της καναδέζικης πολιτικής ζωής, ο 73χρονος William Lyon Mackenzie King, υποβάλλει την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία, την οποία διατηρούσε από το 1935, δηλαδή για διάστημα 13 ετών. Έχοντας το ενεργητικό του μία ακόμη πρωθυπουργική θητεία στον Καναδά, από το 1921 μέχρι το 1930, ο King πέρασε στην ιστορία ως ο μακροβιότερος πρωθυπουργός σε ολόκληρη τη Βρετανική κοινοπολιτεία. Στιλοβάτης της οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά και εκ των πρωταγωνιστών της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Mackenzie King εργάστηκε δραστήρια για την προώθηση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας της χώρας του με τα κράτη της Δύσης και ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και όταν δύο χρόνια μετά ο Καναδός πολιτικός άφηνε την τελευταία του πνοή χτυπημένος από πνευμονία, όχι μόνο ο Καναδάς, αλλά και η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κήρυσαν εθνικό πένθος για να αποχαιρετήσουν με τιμές τον εκλειπώντα. Σε κεντρικό κινηματογράφο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης προβάλλεται σε παγκόσμια πρεμιέρα η κινηματογραφική ταινία Love Me Tender, η πρώτη κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Elvis Presley. Αρκετές ώρες πριν την έναρξη της προβολής, όλοι οι χώροι γύρω από τον κινηματογράφο είχαν κατακλειστεί από χιλιάδες φανατικές θαυμάστριες του βασιλιά της ροκ, οι οποίες και θα υποδέχονταν με εκδηλώσεις ιστερίας τα αποκαλυπτήρια μιας γιγάντιας φωτογραφίας του ενδάλματός τους που κοσμούσε την πρόσωψη του κινηματογράφου. Η ταινία, ένα δακρύβρεχτο western με πολλή μουσική, πραγματευόταν τη σύγκρουση δύο αδελφών που έτυχε να ερωτευθούν την ίδια κοπέλα. Τέτοια η επιτυχία που θα σημείωνε, ώστε θα χρειάζονταν μόλις τρεις ημέρες προβολής της ταινίας για να αποσβεστεί το κόστος παραγωγής της που είχε προσεγγίσει το $1 εκατομμύριο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλει εθνιδιαστικά την παραίτησή του από την κυβέρνηση του πατέρα του Γεωργίου Παπανδρέου, στην οποία μετήχε ως αναπληρωτής υπουργός συντονισμού.
παρέτηση είχε προκαλέσει δημοσίευμα εφημερίδας που ενέπλεκε τον Ανδρέα Παπανδρέου σε οικονομικό σκάνδαλο, υποστηρίζοντας ότι είχε αναθέσει χωρίς διαγωνισμό μελέτες δημοσίων έργων σε αρχιτεκτονικό γραφείο προσωπικού του φίλου. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του ενέκρινε ψήφισμα αλληλεγγύης στον παρετηθέντα υπουργό, αλλά η παρέτησή του έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό πατέρα του. Περισσότεροι από 250.000 διαδηλωτές δίνουν το παρόν σε μια συγκλονιστική αντιπολεμική πορεία στην καρδιά της Αμερικανικής πρωτεύουσας. Ήταν η κορύφωση μιας τριήμερης παναμερικανικής καμπάνιας κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, που είχαν διοργανώσει δεκάδες αμερικανικές αντιπολεμικές οργανώσεις. Στην είσοδο του κτηρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πάνω από 10.000 διαδηλωτές που απαιτούν να τερματιστεί η αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία χρησιμοποιεί δακρυγόνα για να τους διαλύσει. Ένας δαιμόνιος εφευρέτης, ο Αμερικανός μηχανικός Kirk Wright, παρουσιάζει δημοσίως το τελευταίο του επίτευγμα. Ήταν μια μικροσκοπική μοτοσυκλέτα, η μικρότερη στον κόσμο, που είχε διάμετρο ρόδας 20 εκατοστά και μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα έως 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Wright φιλοδοξούσε με την εφεύρεσή του να προσφέρει εναλλακτική λύση στο κυκλοφοριακό κομπούζιο των μεγάλων πόλεων. Το μόνο όμως που τελικά θα κατόρθωνε ήταν να κερδίσει μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Φτάνει στη χώρα για πενθήμερη επίσημη επίσκεψη ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος. Ήταν η πρώτη στην ιστορία επίσκεψη Ποντίφικα στη χώρα όπου γεννήθηκε ο Προτεσταντισμός. Υιοθετώντας σχετική πρόταση του Ραούφ Ντενκτάς, η Τουρκοκυπριακή Εθνοσυνέλευση ανακηρύσσει ομόφωνα ανεξάρτητο κράτος την κατηγόμενη από τουρκικά στρατεύματα Βόρεια Κύπρο. Ήταν μια προκλητική πράξη νομιμοποίησης των όσων είχε υποστεί το μαρτυρικό νησί το 1974 με την εισβολή του Ατήλα. 3-24 ώρα αργότερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα καταδικάσει την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το οποίο και θα περιέλθει σε πλήρη διπλωματική απομόνωση. Αρχίζει στην Ελούντα μια σημαντική διεθνή συνάντηση. Με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, οι ηγέτες της Γαλλίας και της Λιβύης, Φρανσουά Μιτεράν και Μουαμάρ Καντάφη, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Και μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, συμφωνούν να αποκλιμακώσουν την ένοπλη αντιπαράθεση των χωρών τους στο Τσάντ. Οι Αθηναίοι γίνονται μάρτυρες πρωτοφανών επεισοδίων έξω από τους κινηματογράφους, όπου προβάλλεται η ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός», βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη. Φανατικοί θρησκόληπτοι, υποκινημένοι από παραεκκλησιαστικές οργανώσεις που καταγγέλουν την ταινία ως βλάσφημη, αποκλείουν τις εισόδους των κινηματογράφων και επιχειρούν να διακόψουν την προβολή της ταινίας, εισβάλλοντας ακόμα και μέσα σε κινηματογραφικές αίθουσες. Οι επικεφαλείς τους μάλιστα προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και αποσπούν προσωρινή απαγόρευση της προβολής της ταινίας, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στην Ελλάδα και εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς. Σε μια θυελώδη συνεδρίαση, το Γερμανικό Κοινοβούλιο, με πλειοψηφία μιας μόνο ψήφου, επανεκλέγει τον ηγέτη των Χριστιανοδημοκρατών Χέλμουντ Κολ, καγκελάριο της Ενωμένης Γερμανίας. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη φορά που ο Κολ επανεκλεγόταν καγκελάριος, αξίωμα το οποίο κατήχε από τον Οκτώβριο του 1982. Αυτή όμως θα ήταν και η τελευταία, καθώς 4 χρόνια αργότερα ο Γερμανός πολιτικός θα παρέδιδε τη σκυτάλη στο σοσιαλδημοκράτη Γκέρχαρντ Σρέντερ. Λίγη αισίως στις φυλακές Κορυδαλού η μεγαλύτερη εξέγερση που είχε γνωρίσει μέχρι τότε το ελληνικό σοφρονιστικό σύστημα. Μετά την κυβερνητική διαβεβαίωση ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, οι εξεγερθέντες κρατούμενοι απελευθερώνουν 6 σοφρονιστικούς υπαλλήλους που κρατούσαν ομήρους και επιστρέφουν στα κελιά τους. Στις 9 Οκτωβρίου 1922, μια ανθρωποθάλασσα κατακλείζει το κέντρο της Αθήνας.
η νέα ταπείνωση από την παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στην Τουρκία και το δεύτερο μεγάλο κύμα προσφυγιάς που κατέκλυσε τη χώρα ελάχιστους μόλις μήνες από τη μικρασιατική καταστροφή έχουν προκαλέσει τη λαϊκή οργή. Στα χείλη των χιλιάδων διαδηλωτών ένα μόνο σύνθημα κυριαρχεί: να δικαστούν οι υπέτη. Στον εξώστη των παλαιών ανακτόρων εμφανίζονται οι πλαστήρας και γονατάς, ηγέτες του στρατιωτικού κινήματος που ανέτρεψε τη φιλοβασιλική κυβέρνηση Γούναρη, στην οποία χρεώθηκαν οι δύο εθνικές συμφορές. Στους διαδηλωτές δίνουν μία υπόσχεση: η εθνική νέμεσης θα είναι αμήλικτος. Ακριβώς ένα μήνα αργότερα, ο Γούναρης και άλλα 7 στελέχη της υπαυτών κυβέρνησης και στρατιωτικής αρχής προσάγονται σε δίκη για εθνική προδοσία. 5 ημέρες μετά, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, στρατηγός Οθονέος, αναγγέλει την απόφαση. Οι Γούναρης, Πρωτοπαπαδάκης, Στράτος, Θεοτόκης, Μπαλτατζής και ο στρατηγός Κατζιανέστης καταδικάζονται σε θάνατο. Η απόφαση υπογράφεται από τον πλαστήρα και λίγες ώρες αργότερα οι 6 εκτελούνται. Ο Βρετανός απεσταλμένος Τάλμποτ, που κομίζει έτοιμα απονομής χάριτος, φτάνει αργά. Όταν συναντά τον πλαστήρα, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας είχε ολοκληρωθεί η ταφή των νεκρών. Ήταν 15 Νοεμβρίου 1922. Η θεομηνία ήταν πρωτοφανής. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, στις 15 Νοεμβρίου 1970, τα πάντα πλημμύρισαν στις πυκνοκατοικημένες ακτές του κόλπου της Βεγγάλης. Και όταν 6 ώρες αργότερα τα νερά αποτραβήχτηκαν, αποκαλύπτεται μια εικόνα εφιαλτική. Πτώματα επιπλέον παντού. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 300.000. Οι άστεγοι υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια, ενώ οι ζωντανοί απειλούνται από επιδημίες και λοιμό. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται. Ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει από κάθε γωνιά της γης. Αλλά οι ανάγκες είναι τεράστιες, καθώς το Ανατολικό Πακιστάν ζει τη χειρότερη τραγωδία που γνώρισε κατά τον 20ο αιώνα. Το Νοέμβριο του 1995, το αμερικανικό διαστημικό λεωφορείο Ατλαντής ξεκινά για ένα ακόμη ταξίδι του στο διάστημα. Αυτή τη φορά όμως, η αποστολή του είναι ξεχωριστή. Θα επιχειρήσει να συνδεθεί εντροχιά με το σοβιετικό διαστημικό σταθμό Μυρ. Στις 15 Νοεμβρίου, η σύζευξη των δύο σκαφών πραγματοποιείται με επιτυχία. Τα πληρώματά τους συναντώνται και αμέσως μετά συνδέονται με τη γη για να συνομιλήσουν με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπούτρος Γκάλι. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη γη, τα δύο πληρώματα, συναδελφωμένα, στέλνουν το μήνυμα της ειρηνικής συνεργασίας των κρατών τους προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.